Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική στην Ισπανία για όλους τους μαθητές άνω των 6 ετών για την επιστροφή τους στα σχολεία. Όλα τα παιδιά θα θερμομετρούνται καθημερινά. Θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα, ενώ οι αίθουσες απαιτείται να γίνεται συχνός αερισμός. Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος, θα απομενώνεται η αίθουσα και δεν θα κλείνει ολόκληρη η σχολική μονάδα. Στη Γαλλία, η έναρξη της σχολικής χρονιάς προβληματίζει, αλλά η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ανοίξει ξανά τα ιδρύματα την επόμενη εβδομάδα με υποχρεωτικές μάσκες για όλους τους μαθητές και τους δασκάλους από τον νηπιαγωγείο έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Γαλλία πρόσθεσε 19 ακόμη περιοχές στις λεγόμενες κόκκινες ζώνες, καθώς εκεί ο ιός είναι σε έξαρση. Κάτι που σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες και περιορισμούς. Η μάσκα πλέον είναι υποχρεωτική για όλους στην πρωτεύουσα Παρίσι. Η επιδημία κερδίζει έδαφος, οπότε πρέπει να παρέμβουμε τώρα ή μάλλον να συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε μαζικά. Αναμφίβολα κάτι συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι στη Γαλλία, αλλά και αλλού που οι επιστήμονες δεν προέβλεψαν. Les scientifiques n'avaient pas forcément modélisé ou prévu. Η Γερμανία επίσης περιορίζει τις ιδιωτικές συγκεντρώσεις σε μικρό αριθμό ατόμων και επεκτείνει την απαγόρευση μεγάλων εκδηλώσεων έως το τέλος του έτους, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται. Η κυβέρνηση φαίνεται επίσης έτοιμη να επιβάλλει πρόσημο 50 ευρώ σε κάθε πολίτη που δεν φορά μάσκα, ενώ θα κρατήσει τους οπαδούς έξω από τα γήπεδα τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Τα μέτρα θα ισχύσουν σε εθνικό επίπεδο με εξαιρέσεις κάποιες περιοχές με μικρό πληθυσμό.